υποψηφιότητε υποβλήθηκαν. Επιτέλεια έλαβαν και επίσημα θέσει μάχη και όλα είναι έτοιμα για προεδρικέ. Ενώπιον του Γενικού Εφορού Εκλογών κατατέθηκαν με τη σειρά 9 υποψηφιότητε. Χάρη Αριστίδου, Χριστάκη Καβιλιώτη, Ανδρέα Ευστρατίου, Μιχάλη Μινά, Χρήστο Χρήστου, Σταύρο Μαλά, Νικόλα Παπαδόπουλο, Γιώργο Λιλίκα και Νίκο Αναστασιάδη. Από πλευράς των βασικών διεκδικητών που στηρίζονται από κοινοβουλευτικά κόμματα, πρώτος υπέβαλε την υποψηφιότητά του επικεφαλής του ΕΛΑΜ. Προτινόμενος από τον βουλευτή Λίνο Παπαγιάννη, ο Χρήστος Χρήστου εμφανίζεται ευδιάθετος, συνοδευόμενος από δεκάδες στελέχη του κινήματος. Απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας με το μήνυμα ότι αν θέλουν αλλαγή και θέλουν να τελειώσουν με το παλιό, το σάπιον, το διεφθαρμένο, η μόνη καθαρή φωνή. Είναι η φωνή του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. 15 λεπτά αργότερα, περιτριγυρισμένος από την ηγεσία και στελέχη του ΑΚΕΛ, μέλη της διακυβέρνησης Χριστόφια και άλλες προσωπικότητες από και πέραν του χώρου της αριστεράς, ο Σταύρος Μαλάς κατέθεσε την υποψηφιότητά του προτινόμενος από τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Γιώργο Βασιλείου. Προτεραιότητά του η σύντομη επίλυση του Κυπριακού. Είναι μονόδρομος να λειτουργήσω ως Πρόεδρος όλων των Κυπρίων. Γιατί αυτό που μας ενώνει. Είναι το αύριο, είναι η Κύπρος μας και όχι τα αξιώματα. Και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι θα αξιοποιήσω τα καλύτερα μυαλά της χώρας μας, πραγματικά τα καλύτερα μυαλά της χώρας μας, από όλους τους πολιτικούς χώρους και τα κοινωνικά στρώματα. Τι θέση πως οι δικές του προτάσεις φέρνουν το καινούργιο και η εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρει και θα κάνει πράξη την αλλαγή, εξέφρασε μετά την υποβολή της υποψηφιότητάς του ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Ο πρόεδρος του Δίκο, συνοδευόμενος από την οικογένειά του, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και κινήσεων που τον στηρίζουν, αλλά και εκατοντάδες κόσμου, προτάθηκε από τον επίτιμο πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Βάσο Αλυσαρίδη. Όλοι μαζί συναποτελούμε μια τεράστια κοινωνική πλειοψηφία, η οποία θέλει να δει να τερματίζονται αποτυχημένες πολιτικές που θέλουν να επαναφέρουμε την αξιοπρέπεια πίσω στο λαό μας, που θέλουν να διορθώσουμε αδικίες, να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, να αποκαταστήσουμε τη μεσαία τάξη, να αναπτύξουμε την κυπριακή οικονομία, να αντιμετωπίσουμε τη διαπλοκή, τη διαφθορά, να εφαρμόσουμε στην πράξη μια νέα στρατηγική για την κυπριακή δημοκρατία, αλλά και για τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Αμέσως μετά στις 11 και 4, αυτοχαρακτηριζόμενος ως η εναλλακτική επιλογή για το Κυπριακό, την οικονομία και τα κοινωνικά ζητήματα, ο Γιώργος Λιλίκας κατέθεσε την υποψηφιότητά του υπό τις επιθυμίες δεκάδων υποστηρικτών του. Υποψηφιότητα που πρότεινε ο 23χρονος Μάριος Παύλου. Αποδείξαμε το 2013 ότι μπορούμε. Σε αυτούς τους πολίτες απευθύνομαι και σήμερα, όπως και σε όλους εκείνους τους πολίτες που θέλουν να αλλάξουμε την Κύπρο, να πάρουμε την πατρίδα μας μπροστά. Και τους καλώ να συνεχίσουμε εκείνη τη μεγάλη προσπάθεια που αρχίσαμε το 2013 και να την ολοκληρώσουμε με επιτυχία. Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, συνοδευόμενος από την οικογένειά του, υπουργούς της κυβέρνησης, την ηγεσία και εκατοντάδες στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, νεολαία αλλά και στελέχη των κυβερνήσεων Κλειρίδη, ο Νίκος Αναστασιάδης προτάθηκε από την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και αντιπρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Στέλλα Κυριακίδου. Η επομένη των εκλογών θα πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους χάρη του καλού της πατρίδας μας, διεμήνησε. Με βάση τα όσα μέχρι σήμερα έχουμε κατορθώσει, εδράζουμε και το όραμα μας για την επόμενη πενταετία. Ένα όραμα που θέλει την Κύπρο μας, μια απόλυτα ευρωπαϊκή χώρα, ιδιαίτερα όμως μια ελεύθερη και πραγματικά ανεξάρτητη χώρα. Το προσχέδιο του ψηφοδελτίου έχει ήδη ετοιμαστεί και αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον εκπροσώπων των επιτελείων, προκειμένου με το καλημέρα του 2018 να σταλεί προς εκτύπωση στο κυβερνητικό τυπογραφείο. Βάσει νόμου, πρώτοι στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται οι υποψήφοι κομμάτων και ακολουθούν οι υποψήφοι κομματικού συνασπισμού και στη συνέχεια οι ανεξάρτητες υποψηφιότητες. Έτσι, στο ψηφοδέλτιο του πρώτου γύρου θα ακολουθηθεί η εξής σειρά: Χρήστος Χρήστου, Μιχάλης Μινά, Νικόλας Παπαδόπουλος, Νίκος Αναστασιάδης, Χάρης Αριστίδου, Ανδρέας Ευστρατίου, Χριστάκης Καπηγιώτης, Γιώργος Λιλίκας και Σταύρος Μαλάς.